Instagram Stories λοιπόν σήμερα. Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον αλγόριθμο των Instagram Stories. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Μετά από το βίντεο που κάναμε με τον αλγόριθμο του Instagram, νομίζω ήρθε η ώρα να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο και να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τον αλγόριθμο των Instagram Stories. Πριν ξεκινήσω όμως, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα με ερωτήσεις και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε αγαπήσει αυτή τη σειρά και βλέπω ότι οι συμβουλές πιάνουν που τις δοκιμάζετε στα δικά σας προφίλ. Και με χαροποιεί ακόμη περισσότερο αυτό. Αν σου αρέσει λοιπόν και εσένα η σειρά που βλέπεις αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και να πατήσεις και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Πάμε να δούμε λοιπόν τον αλγόριθμο των Instagram Stories. Όσο και περίεργο να σας φαίνεται, ενώ είναι και στην ίδια πλατφόρμα ακόμα, έχει διαφορετικό αλγόριθμο από όλο το υπόλοιπο Instagram. Έχει λοιπόν έναν δικό του αλγόριθμο μέσα στον αλγόριθμο. Που συνδυάζεται ο ένας με τον άλλον, θα μπορέσουμε να πούμε ότι δουλεύουν και παράλληλα και στέλνει δεδομένα ο ένας στον άλλον. Ο αλγόριθμος λοιπόν το Stories πώς δουλεύει. Ο αλγόριθμος παίρνει δεδομένα όπως παίρνει όλο το υπόλοιπο Instagram δεδομένα από τις φωτογραφίες ή από τα βίντεο που ανεβάζουμε. Έτσι, βάζει πάλι μπρος τη μηχανή την οποία μπορεί να αναγνωρίσει εικόνες και βίντεο και βλέπει λίγο πολύ τι δείχνουμε και τι κάνουμε στα Instagram Stories. Παίρνει λοιπόν μετρήσεις και βλέπει ποιοι αλληλεπιδρούν περισσότερο μαζί μας ή ποιοι κάνουν stories με βάση το δικό μας περιεχόμενο ή παρόμοιο περιεχόμενο με το δικό μας. Βλέπει το χρόνο παρακολούθησης που κάθεται ο άλλος στο story σας, γιατί μπορεί απλά να το δει και να το προσπεράσει ή μπορεί απλά να καθίσει να το δει ή μπορεί και να το ξαναδεί. Να πάει δηλαδή μπρος πίσω στα stories και να τα βλέπει συνέχεια. Δείχνει τα stories σας σε ανθρώπους που έχουν πάει στην ίδια τοποθεσία μαζί σας ή πριν ή μετά από εσάς ή και την ίδια ώρα που βρίσκονται εκεί μαζί σας. Ή ακόμη και σε άτομα που θα τους ενδιέφερε να πάνε σε εκείνη την τοποθεσία με βάση το προφίλ ή τα stories που ανεβάζουν αυτοί. Λίγο πολύ όλοι έχουμε καταλάβει ότι ο αλγόριθμος μας δείχνει stories από άτομα τα οποία αλληλεπιδράμε περισσότερο μαζί τους. Που κάνουν like στις φωτογραφίες μας, που μιλάνε με μηνύματα μαζί μας. Αυτά τα άτομα είναι αυτά που βλέπουμε πιο συχνά στα stories μας. Αν δεν το έχεις παρατηρήσει λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Πάμε σε ένα προφίλ και να κάνουμε like σε όλες τις φωτογραφίες, ακόμη να αφήσουμε και σχόλιο σε ένα άτομο. Την επόμενη φορά που αυτό το άτομο θα ανεβάσει μια φωτογραφία ή θα κάνει ένα story, η φωτογραφία του θα φανεί πάνω-πάνω στην αρχική μας σελίδα και το story μας θα φανεί από τα πρώτα story που θα έχουμε μπροστά μας. Και για να σας το κάνω ακόμη πιο καλό, θα σας πω ότι εάν συνεχίσεις αυτό το άτομο να αλληλεπιδράς μαζί του, να συνεχίσεις να βλέπεις φωτογραφίες του, να σχολιάζεις φωτογραφίες του, να κάνεις like στις φωτογραφίες του, να βλέπεις τα stories, να συμμετέχεις και να αλληλεπιδράς τα stories, αυτό το άτομο αύριο μεθαύριο θα σου το βγάλει προτινόμενο και στο Facebook. Θα σου έρθει ένα μήνυμα ειδοποίηση στο Facebook και θα σου πει ότι αυτός ο φίλος σου ή από το Instagram έχει και μια σελίδα στο Facebook. Ή θα σου βγει προτινόμενος στους φίλους που μας δείχνει κάτω ότι θα μπορούσε να τους ξέρουμε. Αυτό λοιπόν και αν είναι creepy. Γιατί όπως έχουμε πει, τίποτα δεν μένει κρυφό. Οπότε, λίγο πολύ, μη σας κάνει εντύπωση. Ωραία, ρε Γιώργο, όπως κάθε φορά όμως, μας λες ωραία πράγματα, αλλά πώς εμείς αυτό το πράγμα θα το εκμεταλλευτούμε για να έχουμε μεγαλύτερη απήχηση στα stories μας. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εδώ λοιπόν θα πάρω μια πάσα και θα μιλήσω για το παιχνίδι των Instagram Stories. Και να σας πω για το storytelling. Δηλαδή, αν είσαι ένας δημιουργός περιεχομένου και κάνεις ένα συγκεκριμένο content ή στα ελληνικά περιεχόμενο και εμπνέοντας κάποιους ακόλουθους ή ακόμη και subscribers, πάρτε τους μαζί σας σε ένα ταξίδι. Δώστε τους συμβουλές για το μέρος που έχετε πάει, πού βρίσκεστε, γίνετε ο οδηγός τους, πού θα πάνε να φάνε, πού θα πάνε να διασκεδάσουν, πού θα πάνε ακόμα και σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνουν. Τιμές ξενοδοχείων, τιμές αεροπορικών. Δώστε τους την επιλογή να δουν κάτι ενδιαφέρον από εσάς και με συνεχόμενα stories να τους καθοδηγείτε. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει τον αλγόριθμο και θα σας ομαδοποιήσει σε μια κατηγορία ανθρώπων που κάνουν παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό εδώ πέρα. Οπότε όλοι θέλουν να ταξιδέψουν. Λίγοι το κάνουν, αλλά ακόμη πιο λίγοι το κάνουν συχνά. Εάν δεν μπορείς να ταξιδεύεις και δεν έχεις τη δυνατότητα, πάρα πολύ ωραία. Δείξε πράγματα από την καθημερινότητά σου, από την δουλειά σου, από τα χόμπι σου. Δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αναφέραμε πιο πριν. Θα ομαδοποιήσει εσένα, ανάλογα με τα stories που ανεβάζεις, σε μια ομάδα ανθρώπων που τους ενδιαφέρει το περιεχόμενό σου. Σε χρήστες που θα τους ενδιέφερε να αλληλεπιδράσουν μαζί σου. Ο αλγόριθμος είναι ένα υπολογιστικό σύστημα ή μια υπολογιστική μηχανή. Γιατί όπως έχουμε πει, είναι άψυχο προφανώς. Δεν υπάρχει κάποιος από πίσω που να του δίνει πληροφορίες. Ο αλγόριθμος δουλεύει αυτοματοποιημένα. Είναι όμως μια μηχανή, θα μπορούσαμε να πούμε, πανέξυπνη και ίσως και πιο πανέξυπνη από εμάς. Φαντάσου όμως να μπορούσες αυτή την πανέξυπνη μηχανή εσύ να την καθοδηγήσεις
με βάση αυτό που θέλεις να δεις ή να δείξεις. Ναι, υπάρχει τρόπος και μπορείς να το κάνεις, να τον καθοδηγήσεις, και εκεί στοχεύουν όλοι και αυτό προσπαθούν να κάνουν όλοι. Όμως, η λύση βρίσκεται μπροστά μας και είναι και πάρα πολύ απλή. Ανεβάζουμε όμορφα και σωστά stories. Τώρα θα μου πεις, και πώς ξέρω εγώ ότι τα story που ανεβάζω είναι σωστά? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Αυτό που ρωτάω και απαντάω μόνος μου επίσης είναι creepy. Αν ακολουθήσεις αυτά τα απλά βήματα, θα δεις εγγυημένη διαφορά. Πέρα από το περιεχόμενο που θα έχει ένα story, πρέπει να είναι και σωστά δομημένο. Να έχει hashtags, να έχει tags και να έχει τοποθεσίες. Πού το είδαμε αυτό? Φυσικά, στο προηγούμενο βίντεο. Δουλεύει με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει όλος ο υπόλοιπος αλγόριθμος, απλά έχει έναν έξτρα αλγόριθμο, ο οποίος βοηθάει τον κεντρικό αλγόριθμο να συμμετέχει και να αλληλεπιδρά ένας με τον άλλον. Οι περισσότεροι λοιπόν δεν βάζουν τίποτα, ούτε hashtags, ούτε tags, αλλά ούτε καν τοποθεσία. Μπερδεμένος λοιπόν ο αλγόριθμος δείχνει αυτό το πράγμα που έχετε εσείς ανεβάσει σε άτομα τα οποία ίσως να μην τους ενδιαφέρει το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει ή το story που έχετε κάνει. Ο αλγόριθμος πιστεύει ότι αυτός είναι καλός για εσάς, αλλά χωρίς πραγματικά να είναι. Όπως έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή τη σειρά, θέλουμε να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένο κοινό. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Έχεις ένα Instagram που ασχολείται με μαγειρική. Και ανεβάζεις story, μια ωραία φωτογραφία ή ένα ωραίο βίντεο. Τι κοινό θέλεις να προσεγγίσεις? Με βάση το κοινό που θέλεις να προσεγγίσεις, λοιπόν, θα βάλεις συγκεκριμένα hashtags ακόμη και στο story που θα ανεβάσεις. Και κάτι πολύ βασικό που πολλοί με ρωτάτε. Δεν μας νοιάζει αν θα πατήσει κάποιος επάνω στο hashtag που θα έχουμε εμείς, είτε σε ένα post είτε σε ένα story. Μας νοιάζει εμείς να βγούμε και να φανούμε στο hashtag. Γιατί εάν κάνετε εσείς ένα story και βάλετε hashtag, το hashtag αν το πατήσετε μετά το story σας, θα δείτε ότι η δικιά σας δημοσίευση θα βγαίνει προτινόμενη στο hashtag. Και όπως είπαμε, εμείς θέλουμε να φαινόμαστε σε περισσότερα σημεία, σε όσα δυνατόν περισσότερα σημεία γίνεται. Οπότε αν εσύ βάλεις ένα story hashtags, θα φαίνεται το δικό σου story σε περισσότερα σημεία, όχι μόνο σε δικό σου, στο δικό σου story, στο δικό σου προφίλ. Θα φαίνεται και στο story του hashtag cooking, θα φαίνεται και στο hashtag μαγειρεύοντας, θα φαίνεται και στο hashtag κουτάλες. Οτιδήποτε. Δεν μας χαλάει να έχουμε πολλά, είπαμε. Απλά να έχουμε σωστά. Επίσης, αν θα το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι στο story από κάτω, μόλις βλέπετε εκεί πέρα που σας δίνει τα αναλυτικά το πώς ήταν το story σας, θα λέει ότι την ιστορία την είδανε 10 άτομα από το hashtag cooking. Παρατηρήστε το αυτό το πράγμα. Δοκιμάστε να βάλετε hashtags και θα δείτε ότι θα φαίνεται προτινόμενο στο hashtag και θα σας φέρνει περισσότερο κόσμο με βάση τα hashtag που έχετε βάλει. Δεν είναι απαραίτητο τα hashtag να φαίνονται επίσης στο story. Μπορείτε να τα κρύβετε άμα δεν θέλετε. Μπορείτε να βάλετε πολλά και να τα κρύβετε. Έξυπνο. Γιατί όπως είπαμε, δεν μας νοιάζει να πατήσει κάποιος το hashtag. Μας νοιάζει απλά να φανεί η δημοσίευσή μας περισσότερο σε περισσότερα προφίλ. Ίσχες. Το αμέσως επόμενο που πρέπει να δώσουμε βάση είναι η τοποθεσία. Όσο και περίεργο να σας φαίνεται, για άλλη μια φορά η τοποθεσία, ναι, είναι σημαντική. Όπου και να βρίσκεστε, όπου και να είστε, ό,τι και story ανεβάζετε, πρέπει έστω και γενικά να βάζετε μια τοποθεσία. Γιατί όμως, γιατί γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα που γίνεται και με τα hashtag. Η δημοσίευση σας θα βγει προτινόμενη στην σελίδα ή στο προφίλ της τοποθεσίας. Επίσης, το story σας θα βγει προτινόμενο σε άτομα που θέλουν να πάνε σε εκείνη την τοποθεσία, που έχουν πάει παλιότερα ή που θα πάνε στο μέλλον. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, λίγο πολύ όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ανακεφαλαίωση λοιπόν, σαν το σχολείο. Πάμε να δώσουμε εξετάσεις. Σωστό content, check. Hashtags στα stories, check. Τοποθεσία στα stories, check. Χρειάζονται για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο story. Ο αλγόριθμος, λίγο πολύ, ο ένας από τον άλλον, δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και δουλεύουν μαζί. Δίνει όμως ο ένας στον άλλον πληροφορίες. Πάμε να κάνουμε και άλλο ένα μικρό πείραμα. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια, κάτω, εάν κάνατε αυτά που είπαμε πράξη και αν πραγματικά πιάνουν. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε. Αν και είμαι σίγουρος ως προς το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση για το επόμενο βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.